Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη σήμερα, 20 Οκτωβρίου και θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Εφιάλτης με 667 νέα κρούσματα, 125 στη Θεσσαλονίκη που θα περάσει στο επίπεδο 3. Έσπευσαν γιατές, πολίτες στη Νέα Πολυσικές. Δεν έφτασαν για όλους, σκοπιμότητα καταγγέλει ο Δήμαρχος. Σε σύγκρουση πίστη και επιστήμη, ερωτηματικά για τη μετάλλευση της θείας κοινωνίας με την ίδια λαβίδα. Αρνητικό ρεκόρ σήμερα στη χώρα από την αρχή της πανδημίας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 667 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Μάλιστα, 250 εντοπίστηκαν στην περιφέρεια Αττικής και 125 στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 24 συνδέονται με γνωστές σειροές, ενώ 27 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. 10 κρούσματα καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλλας, 10 στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, εκ των οποίων ένα συνδέεται με γνωστή συρροή, 2 κρούσματα στην Πιερία, 1 κρούσμα στην Ιμαθία, 2 στο Κιλκής και 1 στην Χαλκιδική. Ο συνολικός αριθμός έχει φτάσει τα 26.469. 87 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ έχουμε 8 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 528 στη χώρα. 199 γυναίκες, οι υπόλοιποι άντρες, με διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας στα 79 έτη, ενώ το 96,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Τη στιγμή εντωμεταξύ που η επιδημιολογική εικόνα στην πόλη μας και όχι μόνο συνεχώς χειροτερεύει, ερωτηματικά προκαλούν οι εικόνες συνωστισμού εντός ιερών ναών που κάνουν πάλι την εμφάνισή τους, αλλά και η μετάληψη της Θείας Κοινωνίας που συνεχίζεται κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς, όπως επιβεβαιώνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφαλίσαμε. Ο καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Φαντής, δίνει απαντήσεις σε μία σειρά ερωτημάτων που εν καιρό πανδημίας προβληματίζουν πιστούς και μη. Τη στιγμή που η επιδημιολογική κατάσταση στην πόλη μας είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη και τα κρούσματα κορονοϊού συνεχώς αυξάνονται, ο συνωστισμός εντός των ιερών ναών καλά κρατεί. Δεκάδες πιστοί, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι, νέοι και παιδιά, προσήλθαν την Κυριακή σε ιερό ναό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Πολλοί φορούσαν τις προστατευτικές τους μάσκες, άλλοι όχι. Λίγη ώρα αργότερα εντός του Ιερού Ναού σχηματίστηκε ουρά με τους πιστούς να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους προκειμένου να μεταλάβουν τη Θεία Κοινωνία από την ίδια λαβίδα. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των επιστημόνων ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία, δεκάδες είναι οι πιστοί που πηγαίνουν στους Ιερούς Ναούς προκειμένου να κοινωνήσουν. Όποιος πιστεύει θα κοινωνήσει. Η πίστη είναι πάντα πίστη. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Από εκεί και πέρα, όποιος διστάζει δεν μετέχει στο μυστήριο. Πρέπει βέβαια να ακούμε και την επιστήμη, γιατί η ιατρική είναι μια μεγάλη επιστήμη, ένα λειτουργήμα, αλλά νομίζω μέχρι τώρα πάμε καλά. Πρόσφατα η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας τον λόγο των επιστημόνων βέβυλο και θρασί. Σύμφωνα με την Ένωση Θεολόγων, γιατροί και επιστήμονες διασπείρουν στον κόσμο την ψευδή είδηση ότι από την Θεία Κοινωνία είναι πολύ πιθανό να μεταδοθούν ιοί και μικρόβια θανατηφόρα. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται και στους κρατικούς λειτουργούς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι ενσπείρουν τον ανθρώπινο φόβο στους Έλληνες πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι με τη συμμετοχή τους στη Θεία Κοινωνία υπάρχει κίνδυνος μολύσεών τους από τον κορονοϊό. Όσοι αποδέχονται και ασπάζονται αυτή την κακόβουλη προπαγάνδα εναντίον του Αγίου Ποτηρίου της Θείας Ευχαριστίας, υπονομεύουν την πνευματική του ζωή και το αιώνιο μέλλον τους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε στα καλά κάθουμε να καταρρύψουμε την επιστήμη. Αν έχουν βγει και έχουν πει ότι υπάρχει πιθανότητα να το κολλήσει από εκεί πέρα, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Αν δεν είσαι προσεκτικός, πρέπει να σκεφτείς ότι οι επιπτώσεις μπορεί να έχουν και τους γύρω σου. Εσείς κοινωνείτε προσωπικά? Κανονικά. Όλα τα πάντα. Ο Θεός βοηθός. Γιατί είναι εναντίον της Εκκλησίας? Τα κέντρα δεν τα βλέπουν γεμάτα τίγκα? Δεν βλέπουν τα λεωφορεία που είναι τίγκα γεμάτα? Τα τρένα όλα τα πάντα. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Όχι από εμάς εδώ που θα κοινωνήσω. Ο νέος υπάρχει, αλλά θέλει προσοχή. Η Θεία Μετάληψη είναι πάντα βοηθητική, βοηθάει. Αυτόν τον καιρό δεν πηγαίνω. Δεν πηγαίνω, χρειάζεται να φυλαγόμαστε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και όταν περάσει ο κορονοϊός, τότε ξανά ο κόσμος θα σπάει να κάνει αυτό
που πρέπει να κάνει. Οι επιστήμονες έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτοί πρέπει να πούνε τι πρέπει να γίνει και πρέπει να τους ακούμε. Δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω. Εντάξει. Είστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Βέβαια. Ναι, είμαι. Στην εκκλησία πάω. Αλλά εντάξει, με μάσκα. Είμαι πολύ με τις επιστήμες ότι όντως έχουν δίκιο, μεταδίδεται. Και δεν ακολουθώ το ότι επειδή είναι θεία κοινωνία. Δεν κολλάμε. Υπό το πρίσμα του πιστού αλλά και του επιστήμονα, ο καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτης Υφαντής, ο οποίος διδάσκει στους μαθητές του πατερική σκέψη και αγιολογία, δίνει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων, φύγοντας ταυτόχρονα και το ζήτημα του συνωστισμού και της μη χρήσης μάσκας εντός των ιερών ναών. Υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην προσέλευση στη Θεία Ευχαριστία, στην παρακολούθηση της Θείας Λατρείας και στη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι διαφορετικό από τη σύναξη των πιστών, η οποία πραγματικά σύναξη μέσα στον ναό μπορεί να είναι επικίνδυνη εξαιτίας της εγκύτητας. Ακούω τον τελευταίο καιρό εν μέσω κορονοϊού διάφορες προτροπές κληρικών που λένε ότι αυτό είναι θέμα ατομικής επιλογής. Το να έρθει κάποιος με μάσκα δεν είναι θέμα ατομικής. Δεν υπάρχει ατομική ηθική στον χριστιανισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς επικαλούνται τώρα την μη χρήση μάσκας ως απόδειξη πίστης. Είναι λάθος αυτό. Κατά τη γνώμη μου, αντιθέτως, είναι μία απόδειξη έλλειψης κοινωνικής ευαισθησίας. Να σημειωθεί ότι εντός ολίγων ημερών αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης του Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίου Νήσων Νεκτάριου από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας, καθώς ο Μητροπολίτης κατηγορείται για παραβίαση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και της κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, καθώς είχε τελέσει τη θεία λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων και τη λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος με την παρουσία περισσότερων πιστών από όσων προβλέπονταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό του Μητροπολίτη Κέρκυρας τάχθηκαν αρκετοί Μητροπολίτες της χώρας και πολλοί εξ αυτών κατέθεσαν ενώπιον του δικαστηρίου ως μάρτυρες υπεράσπισης. Ας πάμε τώρα στα πολλά και ανοιχτά θέματα που προκαλεί ο κορονοϊός, ζητήματα εορτασμού, επισκέψεις μεγαλοσχημώνων και ηθινόντων στην Θεσσαλονίκη και για την υπόθεση εορτασμός της απελευθέρωσης, αλλά και για το τι θα γίνει με το αν θα φύγουμε από το κίτρινο και πάμε στο πορτοκαλί επίπεδο. Είναι μαζί μου ο Χρήστος Χατζημίσης. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη. Νομίζω ότι το τελευταίο που είπες, δηλαδή αν θα πάμε στο πορτοκαλί επίπεδο, είναι πια σίγουρο, καθώς σήμερα η Θεσσαλονίκη παρουσίασε, είχαμε πάρα πολλά κρούσματα, 125 κρούσματα σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ναι. Και είναι σίγουρο ότι θα πάμε στο επόμενο επίπεδο. Μετράμε ώρες, δηλαδή. Από εκεί και πέρα, αύριο θα γίνει η αλλαγή του χάρτη. Να πούμε ότι έγινε πριν από λίγη ώρα έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, ναι, και του κυρίου Χαρδαλιά, του Βασίλη Κικίλια και του κυρίου Τσιόδρα και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, του κυρίου Αρκουμανέα. Η σύσκεψη αυτή είναι αυτή που γίνεται κανονικά την Τετάρτη το πρωί, αλλά έγινε τώρα, διότι αύριο ο Πρωθυπουργός θα λείπει σε ταξίδι στην Κύπρο. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι βεβαίως έχουμε τα 667 κρούσματα σήμερα σε όλη τη χώρα. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Χαρδαλιά να απευθύνει έκκληση και πάλι προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, της Καστοριάς, των Ιωαννίνων, γιατί φαίνεται ότι ειδικά οι δύο νομοί, Ιωαννίνων και Καστοριάς, θα περάσουν στο κόκκινο επίπεδο. Από... Όπως Κοζάνη δηλαδή. Ακριβώς, όπως, ναι, την Κοζάνη τις επόμενες ημέρες. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάλι πολλά κρούσματα στην Θεσσαλονίκη αλλά και στις γύρω περιοχές. Τα ανακοίνωσες πριν από λίγο, τα, ναι, ακούσαμε. Όσον αφορά τώρα τους εορτασμούς, δεν έχουμε ακόμα κάτι για τους εορτασμούς της Θεσσαλονίκης. Και δεν 26... νομίζω να υπάρξει και κάτι, Χρήστο, αν δεν έρθει λογικά ο κύριος Χαρδαλιάς την Πέμπτη να συζητήσει. Ακριβώς. Όπως επίσης θα παίξει ρόλο, φαντάζομαι, και η επίσκεψη Χρυσοχοίδη στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα έχει μια σύσκεψη στο Μέγαρο της Αστυνομίας για το συντονισμό των δράσεων της αστυνομίας. Με πολύ κόσμο, μαθαίνω. Και ο κύριος Χαρδαλιάς θα
θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Προερχόμενος θα πάει αύριο στην Καστοριά, όπου εκεί είπαμε ότι είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Τώρα, μερικά... Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αύριο έρχεται, θα δει και στελέχη του Δήμου, από ό,τι καταλαβαίνω, και της περιφέρειας και της αστυνομικής διεύθυνσης. Προφανώς θέλουν να βάλουν σε μια σειρά τα μέτρα, έτσι. Ναι, ναι, για τα μέτρα ακριβώς. Ναι. Και τώρα, ένα χαρακτηριστικό είναι, Σάκη, ότι η Θεσσαλονίκη καταγράφει τετραπλάσιο αριθμό κρουσμάτων μέσα στον Οκτώβριο. Δηλαδή, είχαμε 127 μολύνσεις από 1 έως 10 Οκτωβρίου έναντι 523 μολύνσεων από 11 έως 20 Οκτωβρίου. Συνολικά στη Θεσσαλονίκη 650 είναι τα κρούσματα σε σύνολο 4.046 εγχώριων κρούσματων μόνο τον Οκτώβριο και έχουμε μόνο 20 Οκτωβρίου, έτσι, μέχρι τώρα δηλαδή. Είναι υψηλότερο το ποσοστό. Μάλιστα. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Να μείνουμε στο θέμα, ούτως ή άλλως καίει πραγματικά. Μόλις 200 τεστ κορονοϊού για 100.000 κατοίκους έγιναν στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών μετά την εμφάνιση αλλεπάλληλων κρουσμάτων, μάλιστα. Δεκάδες δημότες, οι οποίοι στήθηκαν από το πρωί στην ουρά, έμειναν εκτός διαδικασίας από τον ΕΟΔΗ, ενώ σκοπιμότητα καταγγέλει ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, ο οποίος ζητά εδώ και μήνες μόνιμη παρουσία του ΕΟΔΗ στο Δήμο του. Συνοστίζεστε. Κρατήστε απόσταση ασφαλείας μεταξύ σας. Με μια μισή ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε η διαδικασία των δωρεάν rapid test για τον κορονοϊό στους πολίτες του Δήμου Νεάπολης Σικαιών από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο ΓΑΜΑ ΚΑΠΗ Σικαιών. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε στο Δήμο έξαρση των κρουσμάτων και κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου, ειδικά κλιμάκια του ΕΟΔΗ έφτασαν εκεί προκειμένου να διενεργήσουν δωρεάν τεστ στους πολίτες. Το κλιμάκιο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τα τεστ στις 9 το πρωί, ωστόσο η διαδικασία ξεκίνησε στις 10.30 με μια μισή ώρα καθυστέρηση. Αποτέλεσμα, περίπου 140 δημότες που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο σημείο από τις 7.30 το πρωί προκειμένου να πάρουν σειρά, μόνο οι 50 μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν, καθώς διατέθηκαν μόλις 50 δωρεάν rapid test. Αριθμό πήραμε, περιμένουμε, όμως κοιτάξτε τι ώρα είναι και ακόμη περιμένουμε. Είναι 2,5 ώρες που πέρασαν. Τι ώρα σας είπαν ότι θα είναι εδώ το κλιμάκι? 9 η ώρα. Καθυστέρηση, ποιο νούμερο έχετε? Το 8. Το 8, είμαστε 2,5 ώρες εδώ. Και αρχίζουν μόλις τώρα. 7 και 4. Πολύ ωραία αναμονή. Είναι 10.30 το πρωί. Το συνεργείο ακόμα ήρθε με μία ώρα καθυστέρηση και ακόμα δεν έχει βγει να ξεκινήσει τα τεστ. Πριν από λίγο ξεκινήσανε με μία μισή ώρα καθυστέρηση. Ο κόσμος περίμενε από τις 9 όπως οι ίδιοι είχαν ζητήσει να είναι από τις 9 η ώρα. Δυστυχώς είναι και σήμερα μόνο 50 τα τεστ, όπως και στην περιοχή της Νεάπολης, και δυστυχώς και αύριο θα είναι μόνο 50 τεστ. Είναι απαράδεκτη αυτή η στάση. Μάλλον υπάρχει κάποια σκοπιμότητα ή κάποιο πρόβλημα ή κάποιος λόγος που περιορίζουν σε τέτοιο μικρό αριθμό τα τεστ. 8.30 περίπου πήραμε τα αναπληρωματικά τα νούμερα, ευτυχώς, και φεύγουμε για αύριο. Ο κόσμος ανησυχεί για τα προβλήματα εδώ πέρα του κορονοϊού. Και όλοι περιμένουν να αφήσουν τις δουλειές τους και περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα εδώ πέρα. Μπας και όλα πάνε καλά. Και... 90 δημότες έμειναν εκτός της διαδικασίας, καθώς παρά τις προσπάθειες του Δημάρχου Νεάπολης Σικαιών και επικοινωνίας του με τον ΕΟΔΗ, ώστε να δοθούν περισσότερα τεστ για να γίνει επέκταση της διαδικασίας μέχρι και το Σάββατο, αυτό δεν έγινε δεκτό. Εμείς απαιτούμε, όπως και εδώ και καιρό το κάναμε, από τον ΕΟΔΗ να εγκατασταθεί μόνιμα κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στην περιοχή και να κάνει συνεχώς τεστ. Είμαστε ένας δήμος 100.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι νομοί της χώρας δεν έχουν 100.000 πληθυσμό. Όταν σε ένα νομό πηγαίνεις και κάνεις 1.000, 1.500, 2.000 τεστ, δεν μπορείς σε ένα δήμο 100.000 κατοίκων να κάνεις 200, 300 τεστ και να πεις έκανα το καθήκον μου. Εμείς μόνο σαν Δήμος με δικές μας δαπάνες έχουμε ξεπεράσει τα 1.000 τεστ στο προσωπικό, στους εργαζόμενους του Δήμου και μάλιστα τώρα έχουμε αρχίσει την επανάληψη, δεύτερο τεστ. Γιατί το ότι κάνεις το τεστ δεν σε εξασφαλίζει. Μπορεί σήμερα που κάνεις το τεστ να είσαι καθαρός και αύριο ή την ίδια μέρα να κολλήσεις τον ιό. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια. Κλείσαμε τα αθλητικά, τα πολιτιστικά κέντρα. Όλα τα γυμναστήρια, κλείσαμε τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Τα σχολεία, όπως ξέρετε, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί έχουμε και άλλο θέμα.
Δεν μας ενημερώνουν κατ' εντολή του Υπουργείου, δεν μας ενημερώνουν τα σχολεία τα οποία έχουν κρούσματα. Πρέπει να το ψάχνουμε, να το βρούμε μόνοι μας. Κάνουμε απολυμάσεις τρίτη, τέταρτη και πέμπτη φορά σε όποιο σχολείο παρουσιάζεται έστω και υποψία κάποιου κρούσματος. Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 24 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, από τα οποία τα περισσότερα αντιστοιχούν σε μαθητές μέλη αθλητικών συλλόγων ποδοσφαίρου, ταεκβοντό και τζούντο. Μέχρι την Τετάρτη, κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα διενεργούν ελέγχους τόσο στη μονάδα του ΕΟΔΗ που εγκαταστάθηκε στο ΓΚΠ Σικαιών, όσο και στο ΑΚΠ Νεάπολης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που επιθυμούν να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο. Μαζί μας ο Ιωάννης Κιούμης, καθηγητής πνευμονολογίας, λοιμοξιολογίας και διευθυντής αναπνευστικής ανεπάρκειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από το τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη 652 ενεργά κρούσματα. Σημαίνει ότι υπάρχει μια επιβάρυνση επιδημιολογική που έχει δυστυχώς ένα πάρα πολύ γρήγορα επεκτηνόμενο χαρακτήρα. Άρα είμαστε σε μια δυσχερή θέση σε αντίθεση με αυτό που ήμασταν μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Να εξακολουθήσουμε να τα υπολογίζουμε επί 6, επί 8, επί 10, πόσα? Ίσως δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Υπάρχει ένας τρόπος μέτρησης, ακούω σε εσάς στην επιστήμη της λοιμοξιολογίας, ότι υπολογίζεται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα με έναν τύπο, ο οποίος μπορεί να τα φτάνει και επί 10 ακόμη. Εννοείται αυτά τα οποία έχουν ανιχνευθεί μέσω των τεστ και αυτά τα οποία υπάρχουν στην πραγματικότητα, στην κοινωνία. Έτσι. Πράγματι υπάρχει αυτό, δεν είναι απολύτως γνωστό ποιο είναι το νούμερο το οποίο αντιστοιχεί σε αυτόν τον πολλαπλασιαστή που βάζετε εσείς, αν είναι επί 6, επί 8 ή επί 10. Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές από διάφορα μέρη του κόσμου που δίνουν διαφορετικά νούμερα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει το σωστό. Το σωστό είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί, μια που δεν γνωρίζουμε ποτέ στην πραγματικότητα πόσοι είναι αυτοί οι συμπολίτες μας που είναι ασυμπτωματικοί και κατά συνέπεια δεν ανιχνεύονται. Ναι, πάντως δεν είναι σίγουρα 652 και ξέρετε γιατί επιμένω σε αυτό. Γιατί μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι 652 σε ολόκληρη Θεσσαλονίκη του 1 εκατομμύριου δεν είναι δά και κάτι σημαντικό. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Καθόλου δεν είναι έτσι τα πράγματα και το πιο πιθανό είναι ότι αυτός ο πολλαπλασιαστής να είναι το 10. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να σκεφτούμε ότι είναι τουλάχιστον 10 φορές περισσότερο. Και εδώ θα ήθελα λιγάκι να σας ξαναθυμίσω μια πάρα πολύ σημαντική εργασία που γίνεται από το Πολυτεχνείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία και με την Ιατρική Σχολή και με άλλες σχολές του Πανεπιστημίου, που ανιχνεύει στα λίματα το πυρηνικό υλικό, το RNA δηλαδή, του κορονοϊού. Είναι ένας δείκτης που αυτός τουλάχιστον μας καθοδηγεί για το φορτίο το υλικό που υπάρχει ανά πάσα στιγμή στην πόλη. Ναι. Όπως θα διαβάσατε ίσως ή θα πληροφορηθήκατε, τις τελευταίες ημέρες είχε τριπλαστιαστεί σχεδόν, δηλαδή είχε 300% περισσότερο από όσο ήταν προηγουμένως. Άρα αυτό μπορεί να είναι πιο αξιόπιστος δείκτης από το 6, το 8 ή το 10. Δείχνει ότι υπάρχει μια επιβάρυνση στην πόλη. Έχετε κάποιον τρόπο να πείσετε τους νεότερους ανθρώπους, γιατί όπως βλέπετε, μάλλον εσείς τα ξέρετε, εμείς βλέπουμε, οι πολύ νεαρές ηλικίες πλέον έχουν μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα. Έγινε αυτό το οποίο φοβόμασταν. Δεν το πάθαμε στην πρώτη φάση. Βλέπω να το παθαίνουμε στη δεύτερη. Αυτός ο μέσος όρος στα κρούσματα των 30 ή 33 ετών ηλικίας, νομίζω ότι είναι πραγματικά μια βόμβα στα θεμέλια της αντιμετώπισης της πανδημίας. Και βέβαια είναι, αλλά παρόλα αυτά, χωρίς να προσπαθήσω να κάνω πιο όμορφη την εικόνα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό το οποίο περιγράφεται. Παντού στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική βλέπετε ότι οι νεαρότερες ηλικίες έχουν μια τάση νοσοϋποτίμησης, όπως λέμε, ή άγνοιας της νόσου ή και άρνησης της νόσου. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα απλώς αυτό που βλέπουμε είναι το κομμάτι που μας αντιστοιχεί από αυτή τη συμπεριφορά. Φυσικά δεν μπορεί να το κάνει κανείς αποδεκτό αυτό το πράγμα χωρίς να κάνει τη δική του προσπάθεια να το μειώσει, γιατί αν το εξαλείψει το θεωρώ απίθανο. Εκείνο που μας λείπει κατά τη δική μου την άποψη είναι μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης των νέων ανθρώπων για τη σοβαρότητα του προβλήματος αυτού. Και εδώ θα γίνω λίγο πιο, αν θέλετε, σκληρός αυτή την έκφραση. Χρειάζεται και επιτήρηση των μέτρων των οποίων λαμβάνονται.
δεν είναι λογικό να πούμε ότι επειδή αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δεν είναι η απόδοση των μέτρων που υπάρχουν. Είναι η απόδοση του μέρους των μέτρων που εφαρμόζεται. Άρα λοιπόν, εάν τυχόν φορτώνουμε περισσότερο μέτρα και κάποιοι δεν τα ακολουθούν, τότε απλά το φορτίο γίνεται δυσβάστακτο σε αυτούς που τα ακολουθούν. Άρα λοιπόν, επιτήρηση των μέτρων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την λέξη αστυνόμευση των μέτρων γιατί τη θεωρώ λίγο βαριά, είναι ένα κλειδί για αυτή την υπόθεση. Κοιτάξτε κάτι, όταν μιλάμε για άτομα της ηλικίας των 25, των 30, των 35 ετών, δεν μπορούμε να φανταζόμαστε ότι τα άτομα αυτά είναι παιδιά. Είναι νεαροί, είναι ενήλικες και σίγουρα υπάρχει και η κρίση και η δυνατότητα εκτίμησης της κατάστασης. Mm-hmm. Το να πει κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους ότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κορονοϊός, ξέρετε, είναι η απόλυτα παράλογη απάντηση. Ναι. Να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, ίσως αυτό είναι χρήσιμο. Όταν βλέπουμε να μειώνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων, αυτό δεν σημαίνει ίαση. Μπορεί να σημαίνει θάνατο. Όχι, βέβαια. Ακριβώς αυτό. Και αυτό έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Είδατε ότι φτάσαμε κάποια στιγμή κοντά στους 100 διασωληνωμένους και τώρα είμαστε στους 80 κάτι. Δεν σημαίνει ότι βελτιώθηκε η κατάσταση. Απλώς δέστε τα νούμερα αυτών που πεθαίνουν κάθε μέρα και θα δείτε ότι πεθαίνει ένας σημαντικός αριθμός. Άρα αυτό το νούμερο από μόνο του, όταν κάνει τέτοιου είδους μειώσεις, που αντιστοιχούν όμως όχι σε βελτιώσεις, αλλά σε αριθμό θανόντων, ο οποίος γίνεται μεγαλύτερος, κάθε άλλο παρά θετικό νέο είναι. Επίσης, να επισημάνω, βλέπω τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ κάθε μέρα, βλέπω τον μέσο όρο ηλικίας των διασωληνωμένων να μειώνεται. Βλέπω έχουμε φτάσει στο 66. Αυτό είναι επίσης λογικό, ξέρετε, γιατί όταν η νόσος μετακινείται, δηλαδή όταν το φορτίο της νόσου γίνεται μεγαλύτερο στις νεαρότερες ηλικίες, τότε μοιραία και μέσα σε αυτές τις ηλικίες θα υπάρξουν κάποια βαριά κρούσματα τα οποία θα οδηγηθούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ενδεχομένως να μην τα καταφέρουν. Άρα είναι και ένα ακόμα μήνυμα προς τους νεότερους ανθρώπους ότι δεν είναι άτρωτοι, ότι η νόσος δεν αστειεύεται. Θα μπορέσει να τους βρει και εκεί που βρίσκονται σε αυτό το ηλικιακό καταφύγιο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση αυτή, και ό,τι μπορέσει να κάνει εναντίον τους θα το κάνει. Το όριο της Θεσσαλονίκης ποιο είναι, κύριε καθηγητά? Πόσα άτομα μπορεί να νοσηλεύσει σε μονάδες εντατικής θεραπείας? Κοιτάξτε, κάθε νοσοκομείο έχει τα δικά του κρεβάτια. Το νοσοκομείο Παπανικολάου στην αρχή της πανδημίας είχε τον μεγαλύτερο αριθμό κρεβατιών εντατικής θεραπείας από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Όμως στη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν ο αριθμός των κλινών και σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όπως το ΑΧΕΠΑ παραδείγματος χάρη και στο Ιπποκράτειο, για να αναφέρω δύο παραδείγματα. Mm. Άρα έχουμε ακόμα περιθώριο. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση σε κάθε νοσοκομείο για να σας πω πόσο είναι το περιθώριο που απομένει. Αλλά σίγουρα για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει ακόμα περιθώριο διαχείριση αυτών των περιστατικών. Πάντως μιλάμε για μερικές δεκάδες, όχι για κάτι παραπάνω. Ακριβώς μιλάμε για μερικές δεκάδες. Γι' αυτό και λέμε ότι εάν οι μονάδες εντατικής θεραπείας της Θεσσαλονίκης επιβαρυνθούν με τα διπλάσια αριθμό των ατόμων που πάσχουν από τη βαριά μορφή της νόσου, είμαστε σε θέση να το διαχειριστούμε. Δεν μιλάμε όμως για το πολλαπλάσιο. Mm-hmm. Το πολλαπλάσιο δεν μπορεί να το διαχειριστούμε. Γιατί χτύπησε συναγερμός ξανά για τους καπνιστές? Έχει προκύψει κάποιο νεότερο στοιχείο? Όχι, νομίζω πως ήταν γνωστό από την αρχή ότι οι καπνιστές, οι βαριοί καπνιστές, είναι πάντα περισσότερο επιρρεπείς στις λοιμώξεις του αναπνευστικού και φυσικά ο κορονοϊός δεν αποτελεί κάποια εξαίρεση. Mm-hmm. Αυτός ο κορονοϊός. Ναι. Και κάτι ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Εγώ τουλάχιστον ένα σημείο που το θεωρώ ότι είναι κλειδί για τη διαχείριση της κρίσης αυτή τη στιγμή. Το πραγματικό μας πρόβλημα τώρα που το ζούμε και ίσως για τις επόμενες εβδομάδες δεν είναι ο αριθμός των κλινών εντατικής θεραπείας. Είναι η κόπωση του προσωπικού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνεχώς δυστυχώς υποτιμάται σε κάποιες συζητήσεις. Και τα κρούσματα που βλέπουμε στο προσωπικό το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι επίσης ένα σημείο που ενδεχομένως αντανακλά την κόπωση. Αυτά τα άτομα που δουλεύουν με τον κορονοϊό δουλεύουν ασταμάτητα από το Φλεβάρι μέχρι τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας μαραθώνιος που τον τρέχουν συνέχεια και φυσικά καταλαβαίνετε ότι όπως σε κάθε μαραθώνιο υπάρχει κόπωση. Εδώ είναι η ευθύνη και το αίτημα που θέλω και εγώ να διατυπώσω σε αυτούς που έχουν
τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τα θέματα της υγείας, είτε σε επίπεδο Υπουργείο, είτε σε επίπεδο υγειονομικών περιφερειών, να γίνει αντιληπτό ότι αν δεν ληφθούν μέτρα που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κόπωση, τα πράγματα θα πάνε άσχημα εξαιτίας ακριβώς αυτού του πράγματος. Και κάτι τελευταίο, επειδή μπαίνουμε σε ακόμη πιο δύσκολη περίοδο με την έννοια του εγκλεισμού. Θα μαζευτούμε, θα είμαστε σε κλειστούς χώρους. Αυτό μπορεί να είναι και ό,τι χειρότερο στην επόμενη φάση. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο συνδυασμός κοινής γρίπης και κορονοϊού, ποιοι πρέπει απαραίτητος να εμβολιαστούν, χωρίς δεύτερη κουβέντα? Παρά το γεγονός ότι η πάγια οδηγία που υπάρχει και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και στις εθνικές οδηγίες και στις διεθνείς για τον εμβολιασμό εναντί της γρίπης περιλαμβάνει τις ευπαθείς ομάδες, και τέτοιες ευπαθείς ομάδες είναι τα άκρα των ηλικιών και όσοι έχουν διάφορες συνοσηρότητες, και θα βάλω εδώ και τις έγκυες γυναίκες που είναι μια από τις πιο κρίσιμες ομάδες που προσβάλλονται από τη γρίπη. Φέτος ο εμβολιασμός αυτός είναι καλό να επεκταθεί όσο δυνατόν περισσότερο, γιατί ο συνδυασμός της γρίπης και του κορονοϊού, όπως είχα την ευκαιρία να πω σε μια ομιλία μου πριν από μερικές μέρες, παριστά την τέλεια καταιγίδα. Μάλιστα. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα δηλαδή. Είναι ακριβώς σίγουρο αυτό 100%. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής, είμαστε ακριβώς στο συγκεκριμένο θέμα, το τι γίνεται με το προσωπικό στα νοσοκομεία. Αυξάνονται λοιπόν συνεχώς τα κρούσματα κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη, στο προσωπικό των νοσοκομείων. Στο ΑΧΕΠΑ, παραδείγματος χάρη, ήδη έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 10 κρούσματα και από το πρωί υποβάλλονται σε τεστ οι εργαζόμενοι, καθώς σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ η διασπορά είναι μεγάλη σε όλα τα τμήματα και τις κλινικές. Η ΠΟΕΔΗΝ μάλιστα φτάνει στο σημείο να προτείνει να μπει σε καραντίνα το προσωπικό και να ανασταλεί λειτουργία κλινικών και τμήματων αν χρειαστεί. Κόκκινος συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 10 κρουσμάτων σε εργαζόμενους σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Η διοίκηση του νοσοκομείου πάντως με ανακοίνωσή της ανέφερε 9 περιστατικά μόλυνσης. Κάποια από τα άτομα αυτά εργαζόταν στις διοικητικές υπηρεσίες, ενώ τα υπόλοιπα ήταν από νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Τα αποτελέσματα των τεστ έγιναν γνωστά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα τα ξημερώματα. Άμεσα τέθηκαν σε καραντίνα και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Η διοίκηση του νοσοκομείου ενημέρωσε για την εξέλιξη του Υπουργείο Υγείας, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα και απέστειλε κλιμάκια του ΕΟΔΗ για τη διενέργεια τεστ στο προσωπικό του ΑΧΕΠΑ. Πραγματι, χθες και σήμερα βρέθηκαν πάνω από 10 εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό. Θα περιμέναμε μια πιο υπεύθυνη στάση από τη διοίκηση να ενημερώσει τους πολίτες αλλά και τους χρήστες των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ σχετικά με το πρόβλημα. Εμείς ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί ήταν σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου και στο νοσηλευτικό προσωπικό, στην καρδιολογική κλινική και στο διοικητικό προσωπικό, καθώς επίσης και στο προσωπικό των εργαστηρίων. Ως εκ τούτου λοιπόν η μόλυνση είναι και η διασπορά πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα πάνω από 300 συνάδελφοι ανήσυχοι, αναστατωμένοι έδωσαν δείγματα για κορονοϊό. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα δείγματα αυτά μπορεί να είναι αρνητικά, γιατί η νόσος έχει και μία συγκεκριμένη περίοδο επώασης. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Παναγιώτης Παντελιάδης, θα γίνουν έλεγχοι σε όλα τα άτομα του νοσοκομείου. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι παρά τον εντοπισμό των κρουσμάτων και τον συναγερμό που σήμανε, δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του νοσοκομείου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζητά να μπει σε καραντίνα όλο το προσωπικό, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα τεστ, και να ανασταλεί η λειτουργία κλινικών και τμήματων εάν χρειαστεί. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η καραντίνα σε όλο το προσωπικό, και αν δεν υπάρχει προσωπικό να ανασταλεί η λειτουργία κλινικών αλλά και τμήματων του νοσοκομείου, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα ατομικής προστασίας. Δεν μπορεί να συνεχίζεται να μας δίνουν μία μάσκα το 8ωρο, όταν οι προδιαγραφές ασφαλείας της είναι μόνο για 2 ώρες, όπως και στα γάντια, γιατί τα αντισηπτικά υπάρχει πρόβλημα και ταυτόχρονα δεν μπορεί να συνεχιστεί όλη αυτή η αδιαφορία από την κυβέρνηση, να επιμένουμε και να λέμε ότι οι υγειονομικοί θα πρέπει να υποβαλόμαστε μια φορά το μήνα σε προληπτικά τεστ
και τεστ να γίνονται μόνο όταν επιστρέφουμε από άδεια και αφού πρώτα έχουμε πιάσει και δουλειά. Εν τω μεταξύ, θετική στο κορονοϊό, διαγνώστηκε μία νοσηλεύτρια της καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλο ένα κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε σε νοσηλεύτρια του Ιπποκράτειου νοσοκομείου κατά την επιστροφή της από άδεια. Η νοσηλεύτρια βρέθηκε θετική στο προβλεπόμενο τεστ που έκανε πριν την επιστροφή της και ως εκ τούτου δεν πήγε καθόλου στην εργασία της στο νοσοκομείο. Πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με την Εύα Καϊλή, την Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Κυρία Καϊλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες έχει σκληρύνει η στάση του Κινήματος Αλλαγής κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά. Έχετε φτάσει στο σημείο να κατηγορείτε την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί για να χορευτεί ένα ταγκό χρειάζονται δύο. Εδώ οι εταίροι μας δεν βλέπω να είναι και πολύ πρόθυμοι να κάνουν τίποτα για την Τουρκία. Να ξεχωρίσω ένα πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικά το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο θα έλεγα ότι είναι σχεδόν στο σύνολό του δίπλα στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τη θέση και με τον τρόπο που όλοι θα περιμέναμε. Η Επιτροπή είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Έχουμε φωνές υποστήριξης, έχουμε κάποιες εκθέσεις που ετοιμάζονται και οι οποίες προσπαθούν να λειτουργήσουν ως ένα αντίβαρο για να μειωθεί η ένταση από την πλευρά της Τουρκίας, λίγο σαν να λέμε σαν ένα καρότο για την Τουρκία, με το μεταναστευτικό αλλά και η έκθεση πρόοδου. Και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο αναφέρθηκαν στην κουβέντα που είχαμε στο Ευρωκοινοβούλιο στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Τσαβούσογλου, πριν από λίγες εβδομάδες. Ναι, αλλά αυτά είναι στο όριο της φραστικής καταδίκης. Είναι στο όριο της φραστικής καταδίκης όμως. Δεν έχουν κάποια πρακτική αξία. Εκεί λοιπόν που μπλοκάρουμε, και μπλοκάρουν πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο οι κυρώσεις της Τουρκίας, είναι το Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν εξάρτηση είτε στην τραπεζική τους συνεργασία με την Τουρκία, είναι πολύ εκτεθειμένες οικονομικά. Βλέπει Ισπανία δηλαδή. Είτε έχουν αμυντικές. Σωστά. Είτε έχουν. Μπράβο, σωστά. Είτε έχουν αμυντικές συμφωνίες και αυτές είναι διμερείς συμφωνίες, στις οποίες δεν μας πέφτει λόγος προς το παρόν, κακώς, αλλά έτσι είναι η κατάσταση και τα γεγονότα. Παρ' όλα αυτά δημιουργείται, θεωρώ, πολύ έντονη πίεση, καθώς η Γαλλία είναι από την πλευρά της Ελλάδος. Άρα θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Αν μπορώ εγώ να ασκήσω από την πλευρά μου κριτική, θα ήταν ότι χάθηκε περίπου ένας χρόνος με μια διαρκή κλιμάκωση, χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί ως προς τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Άρα θεωρώ ότι εκεί έχει ευθύνες η κυβέρνηση. Από την άλλη, είναι τόσο απρόβλεπτος ο Ερντογάν και είναι τόσο τέτοια τα συμφέροντα στην Ευρώπη, που αν διαβάζει κανείς την κατάσταση σήμερα, δεν είναι εύκολο να αντιπροτείνει κάτι. Άκουγα την κυρία Γεννηματά, κυρία Καϊλή, σε συνέντευξή της σήμερα, να θέτει για άλλη μια φορά την κόκκινη γραμμή στην περίπτωση του Καστελορίζου στα 12 ναυτικά μίλια. Ρωτούσα χθες σε παρόμοια συζήτηση τον κύριο Χριστίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τι ζητάει το κίνημα αλλαγής. Πέρασε, ας πούμε, σήμερα το Roots Race, έφτασε στα 9 ναυτικά μίλια. Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή η κυβέρνηση, τι εντολή έπρεπε να δώσει στο πολεμικό ναυτικό, να το χτυπήσει? Μισό λεπτάκι. Η διέλευση επιτρέπεται, δεν έχει σημασία είτε είναι 6 είτε είναι 12. Εκεί που θα είχαμε τεράστιο ζήτημα θα ήταν αν εμείς ορίσουμε τα 12 μίλια και αρχίσουν οι εξορίξεις ή οι έρευνες. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Οπότε ούτε να προτρέχουμε, ούτε να πυροδοτήσουμε μια ένταση και μια κλιμάκωση για την οποία δεν είμαστε έτοιμοι. Και αν μπορεί να την αντέξει η Τουρκία, είμαι βέβαιη ότι δεν μπορείτε να αντέξει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Άρα θεωρώ ότι από την πλευρά μας πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Δεν χρειάζεται να απαντάμε ανεβάζοντας και εμείς τη σκάλα αυτή τη κλιμάκωση. Θα πρέπει να απαντάμε με διπλωματικό τρόπο, θα πρέπει να χτίσουμε τις συμμαχίες μας, να ολοκληρωθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας για να είμαστε θωρακισμένοι, ειδικά αν παραγγελθούν αρκετά αεροπλάνα. Η Τουρκία έτσι κι αλλιώς μετά από το πραξικόπημα έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος των πιλότων, είναι κρατούμενη πλέον του Ερντογάν, αλλά έχει αποδυναμωθεί πολύ στην αεροπορία της. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να διαβάσουμε σωστά την κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι. Η παράσταση δύναμης
έχει και μεγάλη σημασία αποτροπής. Θεωρώ λοιπόν ότι οφείλουμε να ετοιμαστούμε πολύ γρήγορα. Να σας πάω λίγο στο θέμα του κορονοϊού. Θεσσαλονικιά είστε και βλέπουμε την Θεσσαλονίκη να ξεφεύγει πάρα πολύ και είστε και νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να πείσουμε τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι σκάβουν τα θεμέλια όλες τις προσπάθειες που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και κινδυνεύουμε να τεινάξουμε το οικοδόμημα, να τον γκρεμίσουμε. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που σέβεται περισσότερο ο κόσμος και πέτυχε η χώρα μας ήταν να υπάρχουν τα ίδια μέτρα για όλους. Όταν λοιπόν αποφασίσει η κυβέρνηση και χαράξει μια συγκεκριμένη και ενιαία στρατηγική, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθούν αυτά τα μέτρα. Εγώ στις Βρυξέλλες, που έχουν τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, έχουμε 10.000 κρούσματα τη μέρα. 10.000. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το νούμερο, να το ακούγαμε στην Ελλάδα. Παρόλο που είναι σκληρά τα μέτρα, έτσι, νομίζω ότι είστε με μάσκες παντού στις Βρυξέλλες. Πλέον με μάσκες παντού. Έχουν κλείσει μετά τις 12, δεν βλέπει κανείς να κινείται τίποτα. Δηλαδή, τηρούνται πλήρως οι κατευθύνσεις που δίνει η κυβέρνηση, παρότι θεωρώ ότι εδώ υπήρχε τρομερή ασυνεννοησία και κακή οργάνωση, καθώς είναι και ο τρόπος που λειτουργούν, μιλάνε και διαφορετικές γλώσσες, υπάρχουν 7 διαφορετικά υπουργεία που πρέπει να συντονιστούν. Θεωρώ ότι άργησαν πάρα πολύ και το σύστημά τους, το σύστημα υγείας δεν λειτουργεί όσο καλά λειτουργήσε στη χώρα μας, στη διαχείριση της κρίσης. Παρόλα αυτά, πλέον έχουν προβεί σε πολύ έντονα μέτρα. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα, αν θέλει να αποφύγει να φτάσει σε μια παρόμοια κατάσταση, τώρα βέβαια το Βέλγιο είναι μια παγκόσμια εξαίρεση νομίζω, έχει πάει τόσο άσχημα, που δεν ξέρω αν πρέπει να το πάρουμε ως παράδειγμα προς αποφυγής, ως μια εξαίρεση. Η Ελλάδα θα πρέπει γρήγορα να αποφασίσει τα μέτρα που θέλει. Συμφωνώ μαζί σας, νομίζω και εντός και εκτός οι μάσκες να είναι υποχρεωτικές. Δυστυχώς θα ζήσουμε με αυτές για κάποιους ακόμα μήνες και νομίζω ότι επειδή εδώ όποιος γνωρίζω που έχει προσβληθεί από κορονοϊό, αυτό συνέβη σε κάποιο δείπνο με φίλους, θεωρώ ότι θα πρέπει να μετρηθεί σωστά και να αποφασιστεί πώς θα το διαχειριστούμε χωρίς να μπλοκάρουμε ξανά σε ένα συνολικό lockdown όπως τον Μάρτιο. Είστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη που έχουμε στην υπόθεση Χρυσή Αυγή? Η δίκη, ας πούμε, έτσι όπως εξελίσσεται, σας ικανοποιεί? Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να σχολιάσουμε την δίκη, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έχουν τα δεδομένα, δεν έχω παρακολουθήσει τις λεπτομέρειες της δίκης. Θεωρώ ότι έστω και ο συμβολισμός των όσων έχουν συμβεί μέχρι σήμερα ήταν πολύ σημαντικός και έντονος εντός και εκτός συνόρων. Εδώ έχει περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ ισχυρή δημοκρατία και νομίζω ότι οι κινήσεις που κάνω, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, είναι ότι θα πρέπει μια τέτοια παράταξη, παύλα, οργάνωση, αν μπορέσουμε νομικά να το υποστηρίξουμε, διερευνάται στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά και από δικό μου επίσημο αίτημα, αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να μετέχει στις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε, είμαστε πολιτικοί, η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που έχει αποφασίσει. Κάτι τελευταίο για τα εσωτερικά στο κίνημα αλλαγής. Βλέπω να είναι ζυμώσεις σε εξέλιξη. Άκουγα τον κύριο Χριστίδη σήμερα να λέει ότι πρέπει να βάλετε στο κίνημα αλλαγής το εγώ κάτω από το εμείς. Ναι, αυτό το λέμε πάντα. Εννοείται και είμαστε σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της παράταξης. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε υπάρξει στρατιώτες όλοι μας σε μια πολύ δύσκολη εποχή και πολλοί από εμάς ήμασταν στα πιο δύσκολα εκεί. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι πλέον στο δικό μας DNA. Αυτό που χρειάζεται είναι να αποφύγουμε την εσωστρέφεια όταν και αν ανοίξουν οι διαδικασίες και η πανδημία το επιτρέψει ή το καταστατικό το επιτρέψει, τότε θα πρέπει να ανοίξει και αυτή η συζήτηση, να δούμε πώς και τι πρέπει να αλλάξει, αν είναι η ατζέντα, αν είναι η ηγετική ομάδα ή ανάλογα με τις συνθήκες να ακούσουμε τι θέλει ο κόσμος και πώς θα είμαστε σχετικοί με τις απαιτήσεις της κοινωνίας για το τι πρέπει να εκφράζει ο δικός μας χώρος, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό στις σύγχρονες προκλήσεις που δεν απαντάται από τα υπάρχοντα κόμματα. Το βλέπουμε νομίζω παγκοσμίως αυτό. Δηλαδή βλέπουμε να αλλάζουν τα κόμματα, να αλλάζουν μορφή, να έρχονται προσωπικότητες που απαντούν εκείνη τη στιγμή σε συγκεκριμένες ανάγκες και να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι πρέπει να τα διαβάσουμε σωστά όταν έρθει η στιγμή.
Θα είστε υποψήφια για την Προεδρία του κινήματος? Αυτό δεν είναι τις ώρες. Εγώ δουλεύω σε αυτό το ρόλο που έχω τώρα στην Ευρωβουλή, σε δύσκολες συνθήκες. Αν και όταν ανοίξει αυτή η συζήτηση να το ξανασυζητήσουμε, αλλά δεν είναι ο σχεδιασμός μου, ούτε ετοιμάζω κάποια στρατηγική σε αυτή την κατεύθυνση. Θα εξαρτηθεί όμως, λέω πλέον, από τις συνθήκες, καθώς θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Ο χώρος μας έχει ανάγκη από μια σύγχρονη ατζέντα. Το ποιο ρόλο μπορεί να παίξει ο καθένας μας θα το διαβάσουμε όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα. Πέρσι ήμασταν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Φέτος έχουμε τη διαχείριση της πανδημίας. Υπάρχει περίπτωση του χρόνου τέτοιο καιρό να μην έχουμε ξεπεράσει αυτή τη χρονιά και να έχουμε τις οικονομικές επιπτώσεις που είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Ναι. Θα σταθμίσετε τότε, μου λέτε, τι θα κάνετε. Ναι, ναι, πρέπει να βάλουμε σωστά τις προτεραιότητές μας. Νομίζω ότι τον κόσμο αυτή τη στιγμή τον αφορά πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση, πώς θα τον κάνουμε να αισθάνεται ασφαλής την επόμενη μέρα, να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Κάτι στο οποίο η κυβέρνηση υστερεί. Διαχειρίζεται την κρίση και την καθημερινότητα. Πολλές φορές επαρκώς, αλλά στις μεταρρυθμίσεις έχουμε αργήσει πάρα πολύ και πάλι. Κυρία Καηλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ στις Βρυξέλλες. Εγώ για τις ωραίες ερωτήσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Θα πάμε στο Εξοικονομώ, γιατί άνοιξε η ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλύπτει όχι μόνο τα βασικά ερωτήματα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, οδηγίες για την υποβολή της αίτησης κλπ, αλλά και εξειδικευμένα θέματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις. Άνοιξε η ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ με στόχο την καλύτερη ενημέρωση, προετοιμασία των ενδιαφερόμενων σε συνέχεια και της προδημοσίευσης των βασικών σημείων του οδηγού του προγράμματος την προηγούμενη εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-624-1829, το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά εργάσιμες ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Σημειώνεται ότι το Help Desk ξεκινά νωρίτερα και είναι το πιο διευρυμένο σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους του Εξοικονομώ, ώστε να ανταποκρίνεται στο αυξημένο μέγεθος του προγράμματος και να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης για τις αλλαγές που προβλέπονται. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλύπτει όχι μόνο τα βασικά ερωτήματα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, οδηγίες για την υποβολή της αίτησης κλπ, αλλά και εξειδικευμένα θέματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τις χρήσεις της πλατφόρμας, τα οποία θα απαντούν μηχανικοί και εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι. Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support-exoikonomo-prv.ipk.gr. Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Εξοικονομώ Αυτονομώ θα ανοίξει στις 30 Νοεμβρίου 2020. Έτσι ολοκληρώθηκε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Έρχεται αμέσως τώρα ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις και αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Αύριο έχουμε αναλύσεις στις 8.30, τότε θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό βράδυ.